Μέτρια χαρακτηρίζεται η κίνηση στη λαϊκή αγορά σερών. Όπως μας λέει ο πρόεδρος παραγωγών ομού σερών, Μιχάλης Κωτόπουλος, ο κόσμος που πάει να ψωνίσει αγοράζει μόνο τα βασικά που χρειάζονται για το φαγητό. Κύριε Κωτόπουλε, θέλω να μας πείτε λίγο πώς πάει η κίνηση εδώ στη λαϊκή αγορά σερών, αν έχει κόσμο, αν ψωνίζει ο κόσμος. Η κίνηση είναι μέτρια, ο κόσμος ψωνίζει τα απαραίτητα. Ό,τι είναι για φαγόσιμο, ντοματούλες, πιπεριές. Σε ό,τι αφορά τις τιμές, παρόλο που βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και θα έπρεπε να είναι πολύ χαμηλές, αυτό δεν συμβαίνει. Ο λόγος? Εξαιτίας του παραταταμένου καύσωνα και της ανομβρίας, πολλές καλλιέργειες έχουν καταστραφεί. Όπως μας λέει ο κύριος Κωτόπουλος, φέτος η παραγωγή είναι μειωμένη σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, ενώ παρόλο που τα έξοδα των παραγωγών έχουν αυξηθεί, κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην περαστεί στον καταναλωτή ή οποιαδήποτε αύξηση. Φέτος ζήσαμε μία από τις πιο δύσκολες χρονιές από άποψη ανομβρίας και καιρικών συνθήκων γενικότερα. Η παραγωγή είναι αρκετή, φτάνει? Η παραγωγή είναι ελάχιστη, είναι η μισή από πέρυσι, λόγω του πάρα πολύ καύσωνα που είχαμε. Και προσπαθούμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές, να μπορέσουμε για να έχουμε φθηνές τιμές να ψωνίζει ο καταναλωτής. Οι τιμές στη σύγκριση με την περσινή χρονιά πώς είναι φέτος? Δεν έχουμε ανεβάσει πάρα πολλές τις τιμές, παρόλα που το πετρέλαιο, τα εφόδια όλα είναι ανεβασμένα 20 με 30%, εμείς προσπαθούμε να κρατάμε τις τιμές χαμηλά για να ψωνίζει ο κόσμος. Οι πολίτες που μίλησαν στο Επιλογές, άλλοι χαρακτηρίζουν καλές τις τιμές, ενώ άλλοι τις χαρακτηρίζουν υψηλές. Καλές, καλές. Ψωνίζετε κάθε εβδομάδα στη λαϊκή? Ναι. Έχετε παρατηρήσει κάποια αυξομοίωση στις τιμές με το προβλήμα? Υπάρχουν κάποιες αυξήσεις, αλλά ψωνίζουμε, πρέπει να ψωνίσουμε, τι να κάνουμε. Ποια προϊόντα σας φαίνονται πιο ακριβά? Όλα είναι λίγο τσιμπημένα. Οι τιμές στη λαϊκή όσο πάνε και ανεβαίνουν. Ψωνίζετε συχνά στη λαϊκή? Ναι. Σε ποια προϊόντα παρατηρείτε τη μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο? Όλα, στα φασολάκια, στις ντομάτες, στις πιπεριές, όλα τα πάντα. Για ποιο λόγο, τι πιστεύετε ότι φταίει? Φταίει το ότι δεν είχαμε μεγάλη παραγωγή φέτος λόγω του καιρού ή κάτι άλλο? Δεν ξέρω τώρα, ίσως είναι μια κατάσταση ανεξέλεγκτη. Γιατί πάντα λέμε είναι η κλιματική αλλαγή και εκεί γίνεται, δημιουργείται το πρόβλημα. Λογικές, αν και για μένα ο παραγωγός ποτέ δεν αμείβεται όπως πρέπει. Ψωνίζετε κάθε εβδομάδα στη λαϊκή? Όχι κάθε εβδομάδα, εντάξει. Στη σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα οι τιμές έχουν αυξηθεί, έχουν μειωθεί έστω και ελάχιστα? Λίγο και λόγω έλλειψης, λόγω ανομβρίας. Υπάρχει πρόβλημα ακόμη και στο δίκτυο το αρδευτικό. Δεν υπάρχουν νερά, γιατί είμαι από μια περιοχή που καλλιεργούν λαχανικά, οπότε ξέρω ότι έχουν πρόβλημα με το πότισμα των λαχανικών. Καλές, τι να πω. Όλα τα έχουν 1,5 ευρώ, 2 ευρώ τα λαχανικά. Τώρα μπήκαμε, γόρι μου, δεν ξέρω. Αλλά από ό,τι ακούμε, μεγάλη ακρίβεια. Και όχι μόνο στη λαϊκή, παντού. Δεν ξέρω πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Άσχημη η κατάσταση πολύ. Τώρα μπήκαμε, δεν είδαμε τιμές ακόμη. Δεν ξέρω, αλλά από άλλες τρίτες είναι τα προϊόντα, δηλαδή και η παραγωγή ακόμη τα έχουν όλα πάρα πολύ ακριβά. Δεν έχουν λάβει μέτρα να περιορίσουν λίγο τις τιμές, είναι βέβαια και οι καιρικές συνθήκες, αλλά πιστεύω ότι αυτό περισσότερο δικαιολογία είναι. Και πάλι πάμε για αυξήσεις από ό,τι άκουσα. Πώς θα ζήσουμε, πώς θα βγούμε πέρα με μία σύνταξη? Και οι συντάξεις είναι της πείνας και αυτές. Τι να πω, υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στον κόσμο.